άδειά τους. Ναι. Η κατάτμιση της άδειας γίνεται σε δύο περιόδους, ακόμη και αν δεν έχουν αυτό το δεκαήμερο που πρέπει να έχουν για τη μία περίοδο, μπορούν να πάρουν λοιπόν κανονικά την άδειά τους και αυτοί οι εργαζόμενοι. Βεβαίως, μένει να δούμε και αν θα πάρουν το επίδομα της άδειας, καθώς ακόμη δεν έχουν πάρει το επίδομα του Πάσχα. Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, όπως είπαμε και πριν. Αυτή την ώρα οι συνδικαλιστές κάνουν την τοποθέτησή τους και λένε ότι δεν θα φύγουν από εδώ εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους να επαναπροσληφθεί και ο τελευταίος εποχικός εργαζόμενος. Αναμένουν να ανοίξουν οι πόρτες του Υπουργείου και να τους δεχτούν. Να τους δεχτεί κάποιος εκπρόσωπος προκειμένου να έρθουν σε επαφή μαζί του και να συζητήσουν τα θέματα που τους καίνε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες κατέχει η Ελλάδα σε γαλάζιες σημαίες, με 497 βραβευμένες ακτές, 14 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη. Μεταξύ αυτών, 90.